Γράφεται ήδη ότι εφόσον εκλεγεί ο Τραμπ, μιλάμε πλέον για δασμού Μιχάλη Ψήλο που θα φτάσουν ακόμη και τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια από 350 δι που ήταν στην πρώτη θητεία του Τραμπ. Λοιπόν, Γιατί θέλει αυτό να τονώσει την Αμερικανική οικονομία, να φέρει τι Αμερικανικέ πολιεθνικέ πίσω, να δημιουργήσει θέσει εργασία και γενικά να. Αυτό θα έλεγα ότι είναι ο βασικό λόγο που αυτή τη στιγμή η λεγόμενη μεσαία τάξη στην Αμερική mm. ε, στηρίζει. Ψηφίζε. Ψηφίζει Τραμπ. Και ειδικά οι μαύροι, έγχρωμοι έτσι, ειδικά, που οι έγχρωμοι δεν θα το Οι οποίοι είδανε, μπορεί να είδανε μια προσπάθεια από την κυβέρνηση Biden να ενισχύσει τα συμφέροντα των χαμηλότερων εισοδημάτων. παρόλα αυτά όμω δεν είδανε σοβαρά θέματα. Δεν είδαν σοβαρέ προσπάθειε. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή καταρχήν κερδίζει και στι 7. Ε, ε, που είναι λεγόμενε swing states, οι αμφίρροπε πολιτείε. Ναι, ναι. Αυτό δημοσκοπήσει, έστω και οριακά. Ναι. Έχει χαθεί το momentum που είχε η Κάμα Λαχάρη πριν από ένα-δύο μήνε, όταν ανα, αναδείχθηκε ω υποψήφια των Δημοκρατικών μετά την παρέτηση Biden. Έχει χαθεί αυτό το momentum και ο Τραμπ, αυτή τη στιγμή, έχει όλε, από ό,τι φαίνεται, τι ενδείξει μαζί του. Το δείχνει η αγορά, το δείχνει μια δημοσκόπηση ναι. σήμερα των Financial Times. Ότι προηγείται το δείχνει ακόμα και ο οικόνομις, το οποίος βγήκε με άρθρο ότι γιατί θα κερδίσει ο Τραπ τις εκλογές. Mm -hmm. Πάντως τα ερά το τεμ της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, Swift, Beyoncé, Springsteen, ψηφίζουν κάμαλα. Και όχι μόνο. Ε, κι άλλοι. Και επίσης mm -hmm. ο Bill Gates ψηφίζει Bill Gates, κάμαλα. Ναι, ναι. Όπω είπατε πριν, ο Jamie Diamond. Ναι. Diamond ε, ψηφίζει Κάμαλαν και δεν το λέει ανοιχτά γιατί ναι. φοβάται μήπως ο Τραμπ όταν βγει του φερθεί <laughs> προβληματικά. Σωστά, σωστά. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει mm -hmm. την τσέπη των Αμερικανών. Ναι. Οι Αμερικανοί ψηφίζουν και καλά κάνουν με βάση την τσέπη τους mm -hmm. με βάση την οικονομία. Η οικονομία έχει ζητήματα στην Αμερική. Ε, δεν έχει περάσει αυτή, η ανάπτυξη, η όποια ανάπτυξη υπάρχει στι τσέπε των Αμερικανών. Ο πληθωρισμός παραμένει ισχυρό. Να δούμε τι θα κάνει ο, την επόμενη εβδομάδα ο Πάουελ και κατά πόσο θα μειώσει κι άλλο τα επιτόκια. Ε, να φτηνίνει το χρήμα, να φτηνίνει τα δάνεια, ναι. τις δόσεις των δανείων των στεγαστικών που είναι πολύ αμερικανοί Έτσι. εγκλωβισμένοι. Είναι πολλά τα θέματα, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι μπαίνουμε σε ένα πε, πεδίο ε, γεωπολιτικής σφοδρής αντιπαράθεσης. Δεν ξέρω αν αυτό θα, θα λέγεται ψυχρός mm -hmm. πόλεμος ή αν έχει αρχίσει, αλλά η ειρηνική περίοδος που η γενιά η δικιά μας και των γονιών μας έζησε, έζησε μετά, μετά το, μετά το δεύτερο, δεύτερο, δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχει τελειώσει. Σωστά, Μιχάλη. Ο νέος Αμερικανός Πρόεδρος είναι 25 Ιανουαρίου. 20 Ιανουαρίου. 20 Ιανουαρίου λαμβάνει πλέον τα καθήκοντα 20 Ιανουαρίου ορκίζεται mm, στο Καπιτόλιο, βέβαια τι 5 Νοεμβρίου, σε λίγε ναι, ναι, μέρε, ναι, ναι, ναι. και από ό,τι τη... μίλησα και με την Διευθύντρια την κυρία Λιβαδάρη του Ναυτεμπορική, θα έχουμε συνεχίσει. Όλονίκτια πληροπτικές... μετάδοση, να πούμε ότι η δηλώση Ναυτεμπορική θα συνδεθεί από τι 12 το βράδυ με την παρουσία του αγαπητού Κώστα Καλέτσου. Θα έχουμε ροή αποτελεσμάτων, θα συνδεθούμε με Αμερική. Οπότε όλη τη νύχτα θα δώσουμε ακριβώ τι ακριβώ συμβαίνει και με ανθρώπου τη αγορά να μα πούνε τι γίνεται.